Πάμε να δούμε τη γυναικεία επιχειρηματικότητα με τη βοήθεια της κυρίας Λίνας Τσαλταμπάση, που είναι η πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών της Ελλάδας. Καλό μεσημέρι, κυρία Τσαλταμπάση. Καλό μεσημέρι, κύριε Καλέτσου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Λοιπόν, έχετε μια μάζοξη, εγώ έτσι θα τη χαρακτηρίσω, ένα συνέδριο στο οποίο θα μετάσχουν γυναίκες από τον επιχειρηματικό κόσμο. Θέλετε να, και αν δεν κάνω λάθος, αυτό θα γίνει, έγινε αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Για δώστε μας κάποια στοιχεία, 29-30 Μαρτίου δεν ήταν? 29-30 Μαρτίου ήταν το πρώτο σκέλος, ναι, που ήταν το bootcamp για τις γυναίκες στην έρευνα και στην καινοτομία. Ναι. Είναι μία δράση του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος που την ονομάζουμε Hair Research και αφορά τις γυναίκες που βρίσκονται στον ερευνητικό τομέα, είτε επιχειρούν ήδη, είτε είναι στο ακαδημαϊκό κομμάτι, αλλά έχουν εφαρμοσμένη έρευνα, και που βοηθούμε μέσω από αυτή τη διαδικασία του δικού μας έργου, της δικής μας δράσης, να μπορέσουν οι γυναίκες αυτές να αποκτήσουν πρόσβαση στον ερευνητικό πόρο που υπάρχει στα ευρωπαϊκά δεδομένα, κυρίως τον ορίζοντα, το πρόγραμμα Horizon, αλλά και άλλα ερευνητικά προγράμματα. Και είχαμε στις 29 και 30 του Μάρτη το bootcamp των γυναικών, οι οποίες είχαν περάσει στη δεύτερη φάση του προγράμματος Hair Research, όπου αφού εκπαιδεύτηκαν οι γυναίκες και πήραν και group mentoring από δύο experts του Horizon, experts σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ναι, του Horizon, κάνανε παρουσίαση των ιδεών τους, κάνανε αυτό που λέμε σε αυτές τα ελληνικά pitching των ιδεών τους, για να δούμε ποιες από αυτές θα επικρατήσουν, προκειμένου να μπορέσουν να διεκδικήσουν την περαιτέρω υποστήριξή τους από το σύνδεσμο. Η ανάδειξη των νικητριών θα γίνει στα πλαίσια της έκθεσης Beyond, την έκθεση καινοτομίας στη Θεσσαλονίκη που διοργανώνει η ELEXPO με τον οργανισμό Beyond, και θα έχουμε εκεί πέρα την ευκαιρία να αναδείξουμε 8 νικήτριες, συν 2 που θα λάβουν βραβεία μέσω του NPG Seeds, συνολικά 10 υποφελούμενες νικήτριες, που είναι γυναίκες που, όπως είπαμε, είτε ήδη επιχειρούν, είτε είναι αξιόλογα τα επιτεύγματά τους τα επιστημονικά για περαιτέρω επιχειρηματική εξέλιξη. Σε ποια είναι η θέση των Ελληνίδων ερευνητριών, των Ελληνίδων οι οποίες επιχειρούν μέσω της τεχνογνωσίας και της τεχνολογίας να φύγουν από το μέσο όρο σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη? Δυστυχώς τα νούμερα μας είναι πολύ χαμηλά, όπως χαμηλά όμως είναι και τα νούμερα της Ευρώπης, για να είμαστε ειλικρινείς. Δηλαδή, μόλις μία στις 5 ερευνητικές προτάσεις στην Ελλάδα, οι οποίες καταφέρνουν να πάρουν ερευνητικό πόρο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανήκει σε γυναικείας δυναμικής ομάδας, το πούμε έτσι, σε γυναίκες ερευνήτριες. Και από την άλλη, λίγο κατά τη ισχυμένο είναι το ποσοστό στην Ευρώπη. Δηλαδή είναι στο 25 περίπου % κατά μέσο όρο. Προφανώς αυτός ο μέσος όρος βέβαια βγαίνει συνυπολογίζοντας ότι στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης, όπως πάντα στις σκανδιναβικές, στις Nordic γενικότερα χώρες, υπάρχει καλύτερα ποσοστά ενδυνάμωση των γυναικών στην καινοτομία. Και όσο πλησιάζουν προς τον νότο, αυτά τα ποσοστά υπολείπονται σημαντικά. Οπότε αυτό εδώ το έργο που κάνουμε δεν είναι πρότυπο μόνο σε ελληνικά δεδομένα, παρά έχει αποτελέσει πιλότο προκειμένου να δει και η Ευρώπη πώς θα μπορούσε να βοηθήσει ακόμα περισσότερο τις γυναίκες ερευνήτριες να πάρουν το μερίδιο που τους ανήκει στον ερευνητικό πόρο. Τι χρειάζονται οι γυναίκες σε αυτόν τον τομέα? Χρειάζονται χρήματα, χρειάζονται κάποιος να τους ανοίξει την πόρτα, χρειάζονται διασυνδέσεις? Τι είναι το κυρίαρχο που θα τις κάνει να ανοίξουν τα φτερά, ειδικά σε τέτοιες ερευνητικές ομάδες που είναι λίγο περίεργες, έτσι, δεν είναι καθημερινότητα η έρευνα? Ναι. Δεν έχει ένα μαγαζί, θέλω να πω, που πουλάει κάτι. Είναι εντελώς έξω από τον τρόπο που εμείς αντιλαμβανόμαστε την επιχειρηματικότητα. Έτσι ακριβώς. Είναι ο συνδυασμός όλων όσων προείπατε. Και όταν αναφέρουμε σε συνδυασμό, έχει να κάνει με το ότι βλέπουμε ότι ακαδημαϊκά οι γυναίκες ως απόφοιτοι μεταπτυχιακών, ως ακόμα και διδακτόρισες, έχουν εξαιρετικά υψηλά ποσοστά, τα οποία
είτε ξεπερνούν αυτά των ανδρών στη χώρα μας ή εν πάση περιπτώσει είναι πολύ κοντά στα ποσοστά των ανδρών. Ας πούμε, στα μεταπτυχιακά προσπερνούν οι γυναίκες κατάτι και στα διδακτορικά κατάτι προσπερνούν οι άνδρες. Όμως κάπου αυτή η ισορροπία χάνεται στην πορεία της ανάπτυξης των γυναικών στην έρευνα, που έχει να κάνει με το στερεότυπο, έχει να κάνει με την υποστήριξη, έχει να κάνει με την αρρωγή που χρειάζεται η γυναίκα και σε άλλα επίπεδα, έχει να κάνει με τα καλά πρότυπα που πρέπει να αναδεικνύουμε το ότι και οι γυναίκες μπορούν να τα καταφέρουν, έχει να κάνει με διαφόρων ειδών εμπόδια τα οποία αντιμετωπίζει στην πορεία. Γενικότερα είναι ένα πολυσύνθετο θέμα, ξαναλέω, εθνικά και ευρωπαϊκά, δηλαδή που ακόμα δεν το έχει... δεν έχει καταφέρει να το αποκρισταλώσει και να λύσει αυτό το πρόβλημα η ίδια η Ευρώπη. Εμείς ερχόμαστε εδώ να δείξουμε ότι υπάρχει ένα καθόλου υποστηρικτικό πλαίσιο που βοηθάει τη γυναικεία δημιουργία, που βοηθάει τη γυναικεία καινοτομία και που όλες οι γυναίκες μπορούν να αισθανθούν ότι μπορούν να αιτηθούν μια υποστήριξη κοντά μας, χωρίς στεγανά, χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς προαποφασισμένα αποτελέσματα, που είναι πολύ σημαντικό. Η αποδοχή που έχει η δράση μας, που είχε προτάσεις από 160 γυναίκες ερευνήτριες, δείχνει ακριβώς αυτή την αποδοχή, το ότι οι γυναίκες ερευνήτριες πια στην Ελλάδα έχουν αγκαλιάσει τη δράση Hair Research, που είναι ο τρίτος κύκλος της, και αισθάνονται πάρα πολύ άνετα να αιτηθούν την υποστήριξή τους, θεωρώντας ότι πραγματικά δεν είναι προαποφασισμένα τα αποτελέσματα, που είναι πολύ σημαντικό. Είναι η βασική απάντηση που μας δίνουν στα ερωτηματολόγια ικανοποίησης, αν θέλετε να πούμε, των συμμετεχουσών. Ότι αισθάνονται ότι θα ακουστεί η πρότασή τους με ίσα κριτήρια όπως και οι άλλες προτάσεις. Κυρία Σαλαμπάση, κλείνοντας, πραγματικά εσείς είσαστε ένας σύνδεσμος ο οποίος είναι στην υπηρεσία της γυναίκας. Έτσι, εγώ το πω απλά όπως το αντιλαμβάνομαι. Στην υπηρεσία της γυναίκας είναι η επίσημη πολιτεία. Να πούμε ότι έχουν γίνει πολύ καλά βήματα. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Γιατί θέλω να βλέπω και εγώ τη φωτεινή πλευρά του φεγγαριού. Να πω ότι χρειαζόμαστε να κάνουμε περισσότερα βήματα. Αλλά γενικότερα τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια θετική τάση, ιδίως τα τελευταία 2 χρόνια, θα πω εγώ, με αποκορύφωμα το τελευταίο χρόνο. Ναι. Οφείλω να το πω αυτό. Αυτό άλλωστε μας οδήγησε να ξεκολλήσουμε και από την τελευταία θέση σε θέματα ισότητας που είχαμε στην Ευρώπη εδώ και 10 χρόνια. Είμαστε 27η. Τώρα σε ποια θέση είμαστε? Δυστυχώς, τώρα είμαστε 25η, μη φανταστείτε. Ναι, γι' αυτό, επειδή ακριβώς έτυχε να το ξέρω, γι' αυτό ρωτάω. Δηλαδή, φύγαμε από το 27 και πήγαμε στο 25. Δεν του λες και μεγάλη πρόοδο. Είπα ότι ξεκολλήσαμε. Ξεκολλήσαμε, ναι. Εσείς σωστά το είπατε. Απλώς για τους τηλεθεατές να το διευκρινίσουμε. Παίζει ρόλο. Ναι, παίζει ρόλο. Και να πούμε ότι υπάρχει μία, αν θέλετε, τάση να υπάρχει ένας μεγαλύτερος, ένας πιο ανοιχτός διάλογος, προκειμένου πραγματικά να αρχίσουμε να κάνουμε δράσεις οι οποίες δεν είναι ad hoc, δηλαδή δεν είναι δράσεις που έχουν σχεδιαστεί για μία φορά και μετά μένουν στην βιβλιοθήκη βλέποντας τα αποτελέσματα, μακροχρόνιες και στρατηγικές δράσεις που θα βοηθήσουν τη γενικότερη ενδυνάμωση των γυναικών στην οικονομία, είτε σε κλάδους στους οποίους υπολειτουργούμε, είμαστε υποεκπροσωπούμενες, είτε από την άλλη πλευρά σε ομάδες γυναικών οι οποίες δεν έχουν ίδια πρόσβαση στην οικονομία. Και ο σύνδεσμος αναπτύσσεται σε 2 επίπεδα. Ο ένας είναι για τις γυναίκες που είναι ήδη επιχειρηματίες, με ό,τι υποστήριξη μπορούμε να δώσουμε στην ανάπτυξη του επιχειρήν τους. Και ο άλλος είναι στο ακριβώς να μεγαλώσουμε την παρουσία των γυναικών σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Και εκεί αγγίζουμε και τις ευπαθείς ομάδες, που αναφέρεται και δυστυχώς μία ομάδα η οποία είναι σε έξαρση πάλι, τις κακοποιημένες γυναίκες. Ναι. Δυστυχώς αυτό είναι μια μαύρη σελίδα. Γενικά δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο αυτό. Είναι πραγματικά απορώ πώς μπορούν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, κύριε Σαλαμπάση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε. Ευχαριστούμε για το πάντα φιλόξενο βήμα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.